Και μέσα σε αυτή τη μεγάλη αναταραχή σε ρόλο αυτόκλητου ηγέτη του Σουνιτικού Ισλάμ εμφανίστηκε εκ νέου σήμερα ο Ερντογάν. Αυτή τη φορά οργάνωσε πολυπληθή συγκέντρωση στο χώρο του παλαιού αεροδρομίου της Κωνσταντινούπολης και εκτός από την επίθεση που εξαπέλυσε κατά του Ισραήλ, συνόδευσε το λόγο του με προκλητικές αναφορές αλυτρωτισμού που περιλαμβάνουν ακόμη και ελληνικά εδάφη. Με τους συγκεντρωμένους να ζητούν τουρκικά στρατεύματα στη Γάζα, ο Ταγίπ Ερντογάν, φορώντας ένα μαντίλι που έφερε πάνω την Παλαιστινιακή και τουρκική σημαία, επέλεξε να σταθεί εκ νέου στο πλευρό της Παλαιστίνης, διοργανώνοντας μεγαλειώδη συγκέντρωση στην Κωνσταντινούπολη και επιμένοντας να αρνείται το τρομοκρατικό προφίλ της Χαμάς. Μία ημέρα πριν την επέτειο της ίδρυσης της τουρκικής δημοκρατίας από τον Κεμάλ Ατατούρκ, ο Τούρκος πρόεδρος δεν δίστασε να απειλήσει εκ νέου τη Δύση, την οποία θεωρεί υπεύθυνη για ό,τι συμβαίνει στη Γάζα. Σε μία νέα έκρηξη μεγαλοειδεατισμού, ο Ταγίπ Ερντογάν θυμήθηκε την Οθωμανική Αυτοκρατορία και τις κατακτήσεις της, προκαλώντας εκ νέου. Ο Τούρκος πρόεδρος κάλεσε στο μεγάλο συλλαλητήριο ηγέτες χωρών της περιοχής όπου διεξάγεται ο πόλεμος, μεταξύ των οποίων τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, τον Αιγύπτιο πρόεδρο, τον βασιλιά της Ιορδανίας, τον Παλαιστίνιο πρόεδρο και τους αρχηγούς των κρατών της Λιβύης και του Λιβάνου, χωρίς ωστόσο να βρει εν τέλει ανταπόκριση. Άμεση και σκληρή είναι η αντίδραση του Ισραήλ στην ομιλία Ερντογάν, καθώς ανακοίνωσε ότι ανακαλεί την πρέσβη του στην Άγκυρα. Ο Ισακ Τριανταφυλλίδης θα μας ενημερώσει, Ισακ. Και επικαλούμενος στην σκληρή κριτική της τουρκικής ηγεσίας για την στρατιωτική επίθεση του Ισραήλ κατά της Χαμάς, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Έλι Κοέν, έδωσε εντολή τόσο στην πρέσβη του στην Άγκυρα, όσο και σε όλους τους Ισραηλινούς διπλωμάτες που σταθμεύουν ακόμη στην Τουρκία να επιστρέψουν πίσω στο Τελαβίβ, ενώ επισήμανε πως υπάρχει πλέον ανάγκη για να επανακτιμηθούν οι διπλωματικές σχέσεις των δύο χωρών. Από την περασμένη εβδομάδα, το Ισραήλ έχει προχωρήσει σε διαδικασίες, να πούμε, ανάκλησης όλων των διπλωματών του από την Τουρκία, ενώ να πούμε πως έχει καλέσει και τους Ισραηλινούς πολίτες να φύγουν λόγω του κινδύνου να αποτελέσουν θύματα τρομοκρατικών επιθέσεων. Σε ευχαριστούμε προς το παρόν, Ισακ, και πάμε στην Τουρκία για να δούμε ποια είναι η πρώτη αντίδραση της Τουρκίας, καθώς έγινε ήδη γνωστή, Μανώλη Κωστίδη, η απόφαση του Ισραήλ να ανακαλέσει την πρέσβη του. Οι πολυτάραχες διπλωματικές σχέσεις είχαν δει και έπαθαν οι Τούρκοι για να τις αποκαταστήσουν με το Ισραήλ από το 2010 και τώρα διακόπτονται πάλι. Υπάρχει ένα σοκ. Βεβαίως είχαν αποχωρήσει πολλοί διπλωμάτες από την Τουρκία. Αλλά βεβαίως τώρα τα πράγματα δυσκολεύουν. Το περίμεναν, διότι όταν λέει ο Τούρκος πρόεδρος ότι η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση, περίμεναν κάποια αντίδραση. Όμως τώρα ήρθε και μια αντίδραση πάλι από την πρεσβεία του Ισραήλ στην Άγκυρα. Ανέβασε ένα μήνυμα στο Twitter, στο X όπως ονομάζεται πια, και λέει ότι η Χαμάς είναι μια τρομοκρατική οργάνωση, λέει η πρεσβεία του Ισραήλ στην Άγκυρα, απαντώντας σε όσα δήλωσε και σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος. Τελείωσα, σας δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος. Αυτά που δήλωσε, Μανώλη, αυτά που δήλωσε πάντως ο Τούρκος πρόεδρος καθιστούν οφθαλμοφανή την προσπάθειά του να εμφανιστεί ως ηγέτης του Ισλάμ. Αλλά δεν είδαμε να βρίσκει ανταπόκριση στους 6 ηγέτες των περιοχών οι οποίες γειτονεύουν με την έφλεκτη ζώνη. Κανείς τους δεν πήγε. Κάποιοι προτίμησαν να μείνουν στις χώρες τους, δεν ήθελαν να συμμετέχουν σε αυτό το... σε αυτό το συλλαλητήριο που συγκεντρώθηκε τουλάχιστον 1 εκατομμύριο κόσμου, όπως λένε τουλάχιστον. Όμως, στην ομιλία του Τούρκου Προέδρου υπάρχουν. Το ότι θα κατηγορήσει το Ισραήλ το περιμέναμε. Ναι. Το περίμεναν κι όλοι. Το ότι θα βάζει το δόγμα που λέει ότι εγώ μιλώ για τη Γάζα και αντιδρώ γιατί 100 χρόνια πριν ήταν δικά μου εδάφη και βάζει μέσα τα Σκόπια, τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή η Τουρκία θα έχει, κατά την άποψή του, πρέπει να αντιδρά και θα αντιδρά για οτιδήποτε συμβαίνει σε όσα εδάφη κάποτε ήταν της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δηλαδή η Γάζα σήμερα, αργότερα η Θεσσαλονίκη, όπως το δήλωσε ο ίδιος, τα Σκόπια, το Χαλέπι, έβαλε αυτές τις πόλεις. Το ένα δόγμα είναι αυτό. Το άλλο είναι ο πόλεμος σταυροφόρων και μουσουλμάνων. Ο ίδιος όθεσε το ζήτημα αυτό. Είπε ότι η Δύση δεν κάνει κάτι για το Ισραήλ. Είπε ότι βεβαίως. Είπε ουσιαστικά ότι η Δύση κάνει μια νέα σταυροφορία και θέλει δια της βίας να ξεριζώσει το Ισλάμ από την περιοχή. Όπως έγινε με τις σταυροφορίες. Και πάνω σε αυτό έρχεται και η Χαμάς. Επιμένει στην άποψή του ότι η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση. Εσκεμμένα το είπα, λέει, για να το ακούσει το Ισραήλ. Και βεβαίως ακούσαμε και το σύνθημα να λέει ότι ο νικητής θα είναι ο Αλλάχ. Δηλαδή εμείς θα είμαστε νικητές. Μάλιστα. Δηλώσεις.
όπου δεν είναι μόνο αντίδραση στο Ισραήλ, είναι ένα δόγμα που απευθύνεται σε όλο τον Ισλαμικό κόσμο, εμφανίζεται ο ίδιος ως διάδοχος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που μπορεί να έχει λόγο παντού. Τώρα, το ποια θα είναι η αντίδραση του Ισραήλ, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Δύσης, των σταυροφόρων τουλάχιστον, όπως αλλά και τι απήχηση έχει στο Ισλάμ όλο τις επόμενες αυτό. Μέρες. Και τι απήχηση μπορεί να έχει στο Ισλάμ αυτό. Σε ευχαριστούμε, Μανώλη. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.